του Δήμου διαμορφώνονται ως εξής. Τακτικά έσοδα 27.820.761 ευρώ. Έκτακτα έσοδα 16.149.964 ευρώ. Να μην σας κουράζω, ένα σύνολο 53.360.798 ευρώ. Στον υπολογισμό των οικονομικών στοιχείων έχει ληφθεί υπόψη η μείωση του τέλους παρεπιδημούντων και το τέλος εκδεδομένων αποδείξεων. Στα έσοδα του νέου Δήμου θα προσθεθούν και οι πόροι από τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες. Κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι, συνειδητοποιούμε αυτό το νούμερο? Ποιος μπορεί να το διαχειριστεί υπεύθυνα για την ανάπτυξη του νέου Δήμου μας? Κώστας Καϊσερλής. Σύμφωνα με τον Καλλικράτη, οι νέοι Δήμοι θα πρέπει μέχρι 31 Δεκάτου του 2012 να προσαρμόσουν τους οργανισμούς εσωτερικής υπηρεσίας έτσι ώστε κατ' ελάχιστον να συμπεριλάβουν τις υπηρεσιακές μονάδες που βλέπετε. Ο σχεδιασμός είναι τέτοιος ώστε οι νέοι Δήμοι να μπορούν να εκπληρώσουν όλες τις αρμοδιότητες. Και γιατί? Όπως είναι εύκολα κατανοητό από την ελάχιστη οργάνωση των νέων Δήμων, μικροί νησιωτικοί Δήμοι δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν στο σύνολο των αρμοδιοτήτων τους, γι' αυτό θα απαιτηθούν διαδημοτικές συνεργασίες. Σχεδιάζουμε το νέο Δήμο της ΚΟ με την προοπτική να τον αναδείξουμε σε διοικητικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής μας. Στη συνέχεια θα σας παρουσιάσω τις καινοτομίες που επιφέρει ο Καλλικράτης στην διοίκηση και στα πολιτικά όργανα. Θεσμοθετείται η Οικονομική Επιτροπή, η γνωστή μας Δημαρχιακή, θα έλεγα, Επιτροπή με νέες σύγχρονες αρμοδιότητες. Θεσμοθετείται Εκτελεστική Επιτροπή, μετέχουν ο Δήμαρχος και οι Αντιδημάρχοι. Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι συλλογικό, συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο του Δήμου και παρακολουθεί την εφαρμογή της δημοτικής πολιτικής. Θεσμοθετείται Επιτροπή Ποιότητα Ζωής. Είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, την χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος. Θεσμοθετείται Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης. Όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες, αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, μπορεί να είναι 25 έως 50 μέλη, σε ποσοστό μάλιστα 1/3 του συνολικού αριθμού ορίζονται επιπλέον μέλη μετά από κλήρωση δημότες εγγεγραμμένους εκλογικούς καταλόγους. Θεσμοθετείται Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών. Φροντίζει για την ομαλή ένταξή τους στην τοπική κοινωνία. Θεσμοθετείται ο συμπαραστάτης του Δημότη, κάτι αντίστοιχο του συνηγόρου του πολίτη, ο οποίος δέχεται καταγγείλειες θυγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιαχείριση των υπηρεσιών του Δήμου και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιληθούν τα σχετικά προβλήματα. Τέλος, θεσμοθετείται δημοτικός ανταποκριτής για την παροχή διοικητικής βοήθειας σε άτομα που έχουν αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης στις υπηρεσίες τους, στις υπηρεσίες και τα ΚΕΠ. Εδώ απεικονίζεται το νέο σύστημα διακυβέρνησης πάνω στο οποίο φαίνονται τα πολιτικά όργανα που αναλύσαμε πριν. Δημοτικό Συμβούλιο, Συμβούλια Κοινοτήτων, Επιτροπές, Δήμαρχος, Αντιδήμαρχοι και οι οριζόντιες μας υπηρεσίες. Κεντρικές υπηρεσίες. Εδώ απεικονίζεται η διοικητική διάρθρωση των κεντρικών υπηρεσιών του Δήμου Κυβερνίου, σχεδιασμένων έτσι ώστε να καλύπτουν το σύνολο των νέων αρμοδιοτήτων.
Και τέλος, σε αυτό το οργανόγραμμα απεικονίζεται η διοικητική διάρθρωση των αποκεντρωμένων υπηρεσιών, οι οποίες είναι σχεδιασμένες με αυξημένες αρμοδιότητες στους τομείς της βελτίωσης της καθημερινότητας και την εξυπηρέτηση του Δημότη. Αποκεντρωμένες υπηρεσίες θα στελεχώσουν σε όλες τις δημοτικές κοινότητες, δηλαδή σε Κέφαλο, Αντιμάχια, Καρδάμενα, Πυλή και Ασφενδιού. Η μελέτη που μόλις σας παρουσιάσαμε, για να πετύχει, προϋποθέτει σεβασμό από εμάς και συμμετοχή των πολιτών του νησιού μας. Αυτή τη στιγμή στο Δήμο δεν ακολουθούνται βασικές αρχές σεβασμού και δεν ακολουθούνται η διαφάνεια, η αξιοπιστία και η δημοκρατία. Προσωπικά πλέον βαρέθηκα να ακούω για τα γεμάτα ταμεία του Δήμου, βλέποντας τις άδειες τσέπες των συμπολιτών μας και τα άδεια ταμεία των τοπικών επιχειρήσεων. Κουράστηκα να βλέπω έργα βιτρίνας ως πρόταση υποτιθέμενης ανάπτυξης. Όπως κουράστηκα να ακούω συνέχεια το Κώστας Καΐσαρης στο κύκλο του. Σήμερα σε αυτό εδώ το χώρο ενώνουμε την εμπειρία με το αύριο του τόπου μας και το αύριο των μελλοντικών γενεών. Ενώνουμε το νέο με την εμπειρία. Η ημερομηνία λήξεως έχει μόνο η σημερινή δημοτική αρχή. Και το ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό. Πάρα πολύ καλά. Ο Καλλικράτης μέχρι εχθές ήταν στοίχημα. Σήμερα εδώ γίνεται όραμα. Στις 7 Νοέμβρη γίνεται νίκη. Νίκη και μόνο νίκη. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Σπύρο τον Βασιλιάδη για την περιεκτική παρουσίασή του. Θα ήθελα να καλέσω στο βήμα το επόμενο στέλεχος της παράταξης, τον κύριο Δρόσο Βασίλη. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, κύριοι εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης, θέλω και εγώ, ως ασχολούμενος για πρώτη φορά με τα κοινά, να καταθέσω ένα ελάχιστο δείγμα της προσπάθειας, της αγάπης και της εκτίμησης προς το όραμα το οποίο καλείται να μετουσιώσει, να πάρει σάρκα και οστά για το καλό του τόπου, ο Κώστας ο Καΐσαρης. Πριν ξεκινήσω να σας αναφέρω για το θέμα που είχαν την τιμή να μου αναθέσουν, θα ήθελα να κάνω μία δήλωση. Με μοναδικό γνώμονα την αγάπη μου για τον τόπο που γεννήθηκα, την έμπρακτη εκτίμηση των συμπατριωτών μου στο πρόσωπό μου, την προσμονή τους για να αλλάξουμε προς το καλύτερο την ΚΟΠ, την διάθεσή μου για προσφορά στην αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων που διαχρονικά αντιμετωπίζει αυτός ο τόπος, αποδέχτηκα την τιμητική πρόσκληση του Κώστα Καΐσαρλη για να συμμετάσχω στις επικείμενες δημοτικές εκλογές. Συμπορεύω με τον Κώστα Καΐσαρλη και με όλους τους άλλους άξιους συνεργάτες και συναγωνιστές με μοναδικό στόχο να αξιοποιήσω με τις προκλήσεις που ο Καλλικράτης προσφέρει, για να υλοποιήσω με τις προσδοκίες των συμπολιτών μας και για να δώσουμε μια αναπτυξιακή πορεία στην ΚΟΠ